Και όπως έχουμε καταλάβει, σήμερα θα δούμε ένα ζευγάρι παπούτσια, το οποίο είναι καθαρά και μόνο για τη θάλασσα. Τα κρατάω στα χέρια μου, είναι αυτά που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Εγώ τα έχω πάρει σε μαύρο χρώμα, αυτά βγαίνουν σε μαύρο και σε μπλε και αν θυμάμαι καλά βγαίνουν και σε ακόμη ένα σχέδιο που έχει εδώ πέρα στο πλάι τις τρεις γραμμές της Adidas, γιατί αυτά τα παπούτσια είναι τα Adidas Terex. Ακριβώς το όνομά τους είναι Adidas Terex Climacool Jopo 2. Το Jopo είναι JAWPAW. Water Slippers, έτσι ακριβώς λέγονται. Οπότε υπάρχει ακόμη ένα ζευγάρι το οποίο έχει τις τρεις γραμμές της Adidas εδώ πέρα στο πλάι και γράφει Adidas. Το πιο ωραίο για μένα είναι το μπλε και μετά είναι της Adidas, αλλά δυστυχώς το μπλε ήταν της Everto και αυτό ήμουν απλά πάρα πολύ τυχερός που το βρήκα και μπόρεσα και το πήρα, γιατί και αυτό δεν υπήρχε στο δικό μου το νούμερο τουλάχιστον. Τώρα, όσον αφορά τα παπούτσια, μπορούμε να τα φορέσουμε μέσα στη θάλασσα, σαφώς μπορούμε να τα φορέσουμε και απ' έξω. Έχουν φτιαχτεί για χρήση μέσα στο νερό, γιατί έχουν πάρα πολύ καλή πρόσφυση. Γιατί σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν περπατάμε μέσα στη θάλασσα έχουμε πολύ καλύτερο και πολύ πιο σταθερό πάτημα. Σε βράχια μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε σανίδα, δεν θα γλιστράμε τόσο εύκολα. Βέβαια, σαφώς εδώ πέρα, παρότι η Adidas γυρνάει και λέει ότι έχουν πολύ καλή πρόσφυση, τα συγκεκριμένα, εάν τα φορέσετε και πάτε να πατήσετε πάνω σε βράχο ο οποίος μπορεί να έχει γλίτσα, εννοείται ότι θα γλιστρήσετε. Αυτό δηλαδή, επειδή εγώ πήγα και την πάτησα, να το προσέξετε. Το επάνω μέρος των παπουτσιών, αυτό που βλέπετε δηλαδή εδώ πέρα, όπως το λέει η Adidas, είναι τεχνολογία Climacool, το οποίο βοηθάει το πόδι να δροσίζεται και να αναπνέει για να μην υδρώνει και να μπορεί να μένει δροσερό για περισσότερη ώρα. Η πρόσφυση την οποία προσφέρει το παπούτσι επιτυγχάνεται με την σόλα από καουτσούκ που βλέπετε να έχει το παπούτσι γύρω-γύρω, και αυτή είναι που βοηθάει να είναι πιο σταθερό το συγκεκριμένο πατούμενο. Η συγκεκριμένη σόλα από καουτσούκ ονομάζεται Stealth, το κολάρο του, δηλαδή αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, είναι Hermes, ούτως ώστε να βοηθάει και αυτό ακόμη περισσότερο στο να μπορεί να αναπνέει το πόδι μας και να στεγνώνει και πιο γρήγορα. Είναι ειδικά σχεδιασμένο το σύστημα του παπουτσιού από την Adidas, γιατί όπως μπορείτε να δείτε εδώ από κάτω, αλλά και από μέσα που δεν νομίζω να μπορέσει να το πιάσει η κάμερα, η σόλα καταρχάς του παπουτσιού, αν φαίνεται, είναι διάτριτη. Όπως επίσης και από την κάτω πλευρά βλέπετε ότι έχει αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Αυτές βοηθάνε στο να φεύγει το νερό πιο γρήγορα, για να μπορούμε όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα αυτό να μην μας βαραίνει και να στεγνώνει πιο γρήγορα. Ο σχεδιασμός του παπουτσιού είναι slip-on. Slip-on σημαίνει ότι το φοράμε ακριβώς όπως φοράμε μια κάλτσα. Αυτό προσφέρει καλύτερη εφαρμογή και πιο άνετη θεωρητικά. Επειδή το έχω χρησιμοποιήσει ούτως ή άλλως, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το συγκεκριμένο του παπούτσι βοηθάει πάρα πολύ στο να το φοράμε στην παραλία, γιατί εφόσον είναι πολύ καυτή η άμμος ή η πέτρα στην οποία πατάμε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Σίγουρα όταν το φοράμε και πάμε να μπούμε μέσα στη θάλασσα, παρότι είναι slip-on, αυτό εδώ πέρα δεν εφαρμόζει ακριβώς το πόδι για να μην το σφίγγει, με αποτέλεσμα να μπορούν να μπουν κάποιες μικρές πετρούλες μέσα, άρα δηλαδή εδώ πέρα ίσως και να έχετε κάποια μικρή ενόχληση. Το είπα και προηγουμένως, εφόσον περπατάμε πάνω σε πέτρα η οποία επάνω έχει γλίτσα, το συγκεκριμένο, παρότι έχει πολύ καλή πρόσφυση λόγω του καουτσούκ, δεν εφαρμόζει σε αυτή την περίπτωση, άρα γλιστράμε, μεγάλη προσοχή. Και αυτό που έχω καταλάβει, γιατί έχω φορέσει και άλλα παπούτσια στη θάλασσα, τα οποία επίσης ήταν για το νερό, όταν τα φοράμε δεν έχουμε την ίδια όθηση με τα πόδια την ώρα που κολυμπάμε όπως όταν κολυμπάμε χωρίς παπούτσια ή ας πούμε όταν κολυμπάμε με βατραχοπέδιλα. Άρα τα φοράτε καθαρά και μόνο εφόσον κάνετε σκι, πατάτε σε σανίδα ή οτιδήποτε για να μην γλιστράτε, ή αν είστε σε παραλίες με βράχια για να μην σας κόβουνε, για να μην πονάτε, για οτιδήποτε. Αυτό απλά hint από τη χρήση. Αυτά λοιπόν από μένα, είναι ένα πολύ σύντομο βίντεο, είναι και ο Αύγουστος μήνας που κάνουμε μπάνια και τρέχουμε στις θάλασσες, οπότε ήθελα να σας το δείξω σε περίπτωση που κάποιος ψάχνετε να μπορέσετε να έχετε μια εικόνα από τα συγκεκριμένα. Θα ακολουθήσει και άλλο βίντεο με άλλο εξάρτημα παραλίας. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε και να μένετε ασφαλείς, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Σας χαιρετώ, γεια σας!